Για το μέλλον. Πολύ ωραία. Δηλαδή οι θέσεις αυτές δείχνουν αυτή τη σύγχυση, τα λάθη, τα μπερδέματα, τα ναρκωτικά, τα θέματα που έχουν σχέση με τη θάλασσα κτλ. Αλλά αυτό είναι και μεγάλη ελπίδα για το τι μπορεί να γίνει στο μέλλον και να ελπίζουμε σε αυτό. Η Αφροδίτη μας σιγά σιγά, όχι η δικιά μας Αφροδίτη, αυτή η Αφροδίτη, μπαίνει σε ορθή φορά τώρα, αλλά ήθελα να πω το εξής, ότι όταν η Αφροδίτη είναι σε ανάδρομη πορεία, σημαίνει ότι ενδεχομένως να γίνουν κάποιες λαθεμένες επιλογές, κάποια λάθη στις σχέσεις μας, στις συνεργασίες μας κτλ. Τώρα μπαίνει λοιπόν σε ορθή φορά, που σημαίνει ότι πλέον θα πάρουμε τις σωστές αποφάσεις. Αυτό το ντύ που είναι, είναι πάβει η ανάδρομη πορεία. Όμως θυμηθείτε ότι στις 28, τώρα έχει απομακρυνθεί από τον ουρανό, ο οποίος δείχνει ρήγματα και σπάσιμο. Αυτοί που επηρεάζονται περισσότερο είναι κρυάρια που είναι γεννημένα 17-9, καρκίνοι 20-22, ζυγοί 20-22 και εγώκεροι 18-19. Ενώ λοιπόν για σας φαίνεται ότι τώρα λίγο τα μπερδέματα, λίγο οι εντάσεις καταλαγιάζουν, θυμηθείτε ότι 30 του μηνός που θα περάσει πάλι απέναντι η Αφροδίτη από τον ουρανό, μπορεί να φέρει ένα οριστικό, να μην το πω τέλος, μπορεί να φτιάξουν τα πράγματα ή ακόμα να χαλάσουν περισσότερο. Άρα τώρα λοιπόν που η Αφροδίτη μπήκε σε ορθή φορά, προσπαθήστε, αν σας ενδιαφέρει μια σχέση, να πουλώσετε πληγές ώστε να μην τις ξανασυναντήσετε στις 30 του μηνός. Σήμερα λοιπόν όλοι οι πλανήτες έχουν μαζευτεί στα ψαράκια και δει των πρώτων ημερών, που σημαίνει ότι από τη μία είναι ένα Σαββατοκύριακο το οποίο πρέπει να κάνουμε προσευχή. Πρέπει να ανοίξουμε το σπίτι μας λίγο, να μπει αέρας, φως και ήλιο, αν έχει. Τα συναισθήματά μας θα είναι πολύ πιο γλυκά, πιο τρυφερά για τους άλλους. Παρά το γεγονός ότι, όπως έχουμε πει από μέρες, αυτή η όψη του Άρη Δία δείχνει εμπλοκές, δείχνει εντάσεις, δείχνει θρησκευτικές ή άλλες διαμάχες κτλ. Άρα λοιπόν αυτό το Σαββατοκύριακο πρέπει λίγο να το προσέχουμε και να μην δημιουργήσουμε εντάσεις τις οποίες δεν επιθυμούμε. Πολύ περισσότερο είναι οι δίδυμοι των πρώτων ημερών, παρθένοι των πρώτων ημερών, τοξότες και ψαράκια των πρώτων ημερών. Έτσι λοιπόν, για σας τους κρυούς τα πράγματα αρχίζουν να γίνονται καλύτερα. Από τη μία μεν η συναισθηματική σας ζωή ή η δράση σας αλλάζει, θα μπορούσα να πω. Γίνεστε πιο συναισθηματικοί ή όλη αυτή την περίοδο που θα είναι ο Άρης στα ψάρια μπορεί να πρέπει να συμπαρασταθείτε και σε ανθρώπους που σας έχουν ανάγκη, να κινηθείτε μυστικά, είστε πιο ευσυγκίνητοι, θα μπορούσα να πω. Και οι σχέσεις σιγά σιγά καταλαγιάζουν μέχρι το τέλος του μήνα, ενώ έχετε αρρωγό το Δία πλέον, ο οποίος, όπως και αν δεν φέρει πράγματα, θα φέρει μία βελτίωση, η οποία είναι πάρα πολύ καλή, ακόμα και αν έχετε θέματα να επουλώσετε. Ρυθμίστε σήμερα οικονομικά, νομικά, διαδικαστικά, γιατί από αύριο και ο Ερμής γίνεται ανάδρομος και μπορεί να καθυστερεί. Όμως, τουλάχιστον έχετε βοήθεια τον Δία, ο οποίος όλο και κάτι θα κάνει για αυτά τα οποία σας έχουν πιέσει και κουράσει αυτό τον καιρό, και εσάς των πρώτων ημερών και μετά όσοι είστε γεννημένοι το δεύτερο δεκαήμερο. Για τους Σταύρους μας μπορώ να πω ότι οι θέσεις αυτές που έχουν οι πλανήτες στους Ιχθύες είναι πολύ καλοί. Είναι καλοί γιατί μπορεί να σας φέρουν κοντά σας φίλους, να φέρουν συλλογική δουλειά. Μπορεί σήμερα ή αύριο να μην προωθείτε αυτή η συλλογική δουλειά, είτε λόγω οικονομικών είτε λόγω άλλων θεμάτων. Όμως είναι μια πολύ καλή θέση. Προσπαθήστε να επωφεληθείτε, να περάσετε ένα καλό Σαββατοκύριακο, να βάλετε σε μια τάξη τη ζωή σας. Και τώρα που και η Αφροδίτη μπαίνει σε μια ορθή φορά, μέχρι 30 του μηνός προσπαθήστε να σταθεροποιήσετε μία σχέση η οποία μπορεί να σας έχει κουράσει ή να σας έχει προβληματίσει, ειδικά αν είστε γεννημένοι την πρώτη μέρα. Για τους διδύμους, η νέα θέση του Άρη δεν θα μπορούσα να πω ότι είναι ιδιαίτερα καλή. Θα δώσετε μεγάλους αγώνες για ένα επαγγελματικό θέμα. Προσοχή, κρυολογήματα, μικροατυχήματα πάλι και ιδιαίτερα μέχρι το τέλος του μήνα, όπου η θέση αυτή σας κάνει να αγωνίζεστε για τα επαγγελματικά ή και να κάνετε κανένα καυγαδάκι πολλές φορές ή και ένα σπάσιμο μία σχέση αν είστε γεννημένοι πρώτη μέρα. Όμως θα δώσετε μεγάλους αγώνες οι οποίοι θα είναι πολύ σημαντικοί για τη δουλειά σας.
η συναισθηματική ζωή, τα παιδιά αυτόν τον καιρό μπαίνουν σε μια καλύτερη φόρμα, ειδικά αν είστε γεννημένοι τις τελευταίες μέρες, και έτσι μπορείτε να δείτε τα σχέδιά σας να πραγματοποιούνται. Ρυθμίστε όμως και οικονομικά θέματα, τα οποία είναι αρκετά βαριά, όχι μόνο για εσάς, αλλά για όλους. Η καρκίνη μας των πρώτων ημερών είναι σε μια πολύ πολύ καλή φάση. Η θέση αυτή του Άρη και της Σελήνης είναι εξαιρετική για εσάς που είστε γεννημένοι τις πρώτες μέρες. Σας ανοίγονται δρόμοι να δείτε φίλους, ταξίδια στο εξωτερικό, επαφές με ανθρώπους. Το συγκινησιακό σας θα είναι ευξημένο, θα είστε πολύ πιο ρομαντικοί. Αν είστε γεννημένοι το δεύτερο δεκαήμερο, έχετε κρυφές, θα έλεγα, μέσα σας εσωτερικές ανάγκες να αλλάξετε πολλά από τη ζωή σας. Και αν είστε γεννημένοι τελευταίες μέρες, αυτόν τον καιρό παίζεται η τελευταία πράξη του δράματος μέσα σε εισαγωγικά. Τι εννοείς? Δηλαδή, εάν είχατε αυτόν τον καιρό οικογενειακά ή επαγγελματικά θέματα, τα οποία κρέμονται σε μία κλωστή, να ξέρετε ότι πρέπει να χειριστείτε πάρα πολύ σοβαρά και πάρα πολύ συνετά την κίνηση που μπορεί να κάνετε μέχρι τις 30 του μηνός. Δηλαδή, θέματα οικογενειακά αλλά και θέματα επαγγελματικά, τώρα που η Αφροδίτη μπαίνει σε ορθή φορά, αν υπήρχε, ας πούμε, μία παρεξήγηση, θα μπορούσες να την επιλύσεις. Αλλά μέχρι τις 30 του μηνός όμως δεν είναι τόσο εύκολο να επιληθεί, γιατί εδώ βλέπεις προβλήματα στις σχέσεις πάλι, γιατί σαν να υπάρχει αυτή η μαγιά κάτω, η οποία είχε φέρει αυτή τη δυσαρέσκεια, και τώρα με την Αφροδίτη η οποία θα πάει ίσια, μπορεί να θες να πεις τα τελευταία. Προσέχετε λοιπόν εις των τελευταίων ημερών, αν δεν θέλετε να υπάρχει ένα ρήγμα. Για τους άλλους όμως, η νέα θέση αυτή του Άρη, η οποία θα είναι μέχρι το τέλος του Δεκέμβρη, είναι πάρα πολύ καλή. Σας ανοίγει νέους δρόμους, ανοίγει αν είστε σπουδαστές, αν έχετε να κάνετε με ανθρώπους που είναι στο εξωτερικό ή εσείς, νομίζω ότι είστε σε μια καλή φάση, πάντοτε όμως προσέχοντας τον Κρόνο και τον Πλούτονο, ο οποίος είναι απέναντί σας και ο οποίος ελέγχει το τι κάνετε. Να ξέρετε ότι, ας το μην πούμε πολιτικά. Λοιπόν, για τα λιοντάρια μας, η νέα θέση αυτή του Άρη είναι καλή με ποια έννοια? Ότι μπορείτε να κάνετε έναν αγώνα για ένα οικονομικό θέμα, εφορίες, δάνεια, ασφάλεια. Σήμερα όμως, αύριο, όπου κάνει μια δύσκολη όψη με τον Δία, σημαίνει ότι ενώ είστε σε μια πολύ καλή φάση εσείς των πρώτων ημερών, σήμερα μπορεί να ανακοπεί αυτή η πορεία που μπορεί να έχετε. Έτσι προσέχετε το πώς θα κινηθείτε οικονομικά, πώς θα κινηθείτε νομικά, διαδικαστικά, για να μην δημιουργηθούν θέματα. Αν τώρα έχουν δημιουργηθεί θέματα με πρόσωπα του περιβάλλοντός σας, αφήστε μέχρι τις 30 του μηνός, όπου ουσιαστικά θα είστε σε μια πολύ, πολύ καλή φάση, αφού αυτός ο Δίας είναι ο καλύτερος Δίας από όλα τα ζώδια που έχει επισκεφθεί, είναι ο δικός του και οπωσδήποτε κάτι θα φέρει λίγο πολύ σε όλους. Κάποιες ώρες βάλετε, αλλά αυτό δεν έχει σημασία, θα δώσει πολλά ειδικά στα λιοντάρια. Τώρα, τα παρθενάκια μας τις πρώτες μέρες, σήμερα ειδικά με τον Άρη απέναντί σας, κρυολογήματα, μικροατυχήματα και εντάσεις, προσέχετε τα. Οι σχέσεις σας μέχρι τις 30 του μηνός του Δεκέμβρη μπορεί να είναι λίγο ταραγμένες, αρχής γενομένης από τις πρώτες μέρες, έπεται τα άλλα ζώδια. Προσπαθήστε λοιπόν να έρθετε πιο κοντά στον σύντροφο ή τους συνεργάτες και προσοχή, κρυολογήματα, μικροατυχήματα. Όπως είπαμε, από τώρα μέχρι τέλος του Δεκέμβρη, δίδυμοι, παρθένοι, τοξότες και ψάρια, εκτός από τις εντάσεις, προσέχετε και τα κρυολογήματα. Όμως, εξακολουθείτε να είστε σε μία φάση, έστω και με όλα αυτά, που νομίζω ότι μπαίνετε σε μία πορεία η οποία είναι πιο συνετή και πιο σοβαρή και θα σας δώσει πολλά. Βέβαια, τώρα είναι αντιφατικά αυτά που σας λέω. Από τη μία ο Κρόνος σας σοβαρεύει και από την άλλη ο Δίας σας κάνει να είστε πιο ανέμενους. Προς το παρόν, αν είστε γεννημένοι πρώτες μέρες, είναι αυτό που λέμε, έλα μωρέ, δεν πειράζει, ας ξοδέψω και τα λεφτά μου, λεφτά, δεν πειράζει κτλ. Δεν είναι έτσι. Ειδικά τώρα θα πρέπει να προσέχετε ώστε να μην βρεθείτε απρόοπτου. Ένα οικονομικό θέμα το οποίο καθυστέρησε θα πραγματοποιηθεί με τεμποδίων μέχρι τις 30 του μηνός.
Για τους ζυγούς μας, πολλή δουλειά σας περιμένει αυτό τον καιρό. Δουλειά πολύ. Ή θα πρέπει να ασχοληθείτε με πρόσωπα που έχουν ανάγκη από την υγεία τους, ή θα ασχοληθείτε πάρα πολύ με τη δουλειά ή και με την υγεία τη δικιά σας. Όμως, βελτιώνεται η καθημερινή σας ζωή. Με το Δία, σήμερα βεβαίως, αυτές τις μέρες με τον Άρη Δία που είπαμε ότι θα φέρει, θρησκευτικές, εντάσεις, διαμάχες κτλ. Δεν είναι μια καλή μέρα, αλλά σίγουρα η καθημερινή σας ζωή φαίνεται να αλλάζει. Θα δείτε και φίλους ή συγγενείς που είχατε να δείτε από παλιά. Βέβαια τα οικογενειακά δεν λείπουν. Των τελευταίων ημερών είπαμε προσέχετε ως 30 του μηνός για να μην γίνει οριστικό ρήγμα σε μία σχέση ή μία συνεργασία. Για τους σκορπιούς μας δεν ξέρω τι κάνετε πίσω από κλειστές πόρτες, κάτι κάνετε πάντως κι εσείς σε οικονομικό ή συναισθηματικό επίπεδο, αλλά η νέα θέση του Άρη αυτή είναι μοναδική για σας. Μιλάει για παιδιά, μιλάει για ερωτικό σύντροφο, μιλάει για δημιουργικά σχέδια, γενικά για καλοπέραση θα μπορούσα να πω και θα είστε πολύ πολύ δυναμικοί. Ενώ τα οικονομικά, ακόμα και αν ο Δίας κάποιες φορές δέχεται μια δύσκολη όψη και δεν επιτρέπει, τα οικονομικά σας σιγά σιγά θα βελτιωθούν. Και μάλιστα από μεθαύριο μπορείτε να ζητήσετε και χρήματα τα οποία σας όφυλαν. Καθώς ο Ερμής θα γίνει ανάδρομος. Ο Ερμής ανάδρομος σημαίνει ότι τα παλιά ή πρέπει να τα πληρώσετε ή πρέπει να σας τα πληρώσουν. Οι τοξότες μας, μόλις τους είπαμε ότι έρχεται ο Δίας, ήρθε ο Άρης εκεί και τα χαλάει λιγάκι. Εάν είστε γεννημένοι την πρώτη μέρα, σήμερα, αύριο, μεθαύριο, αυτό θα περάσει. Μπορεί να είσαστε λίγο υπερβολικοί. Αποφύγετε νομικά διαδικαστικά θέματα τα οποία είναι σημαντικά. Όμως, όλο το μήνα αυτό και τον επόμενο, η νέα θέση του Άρη μπορεί να δημιουργήσει νέα δεδομένα, τα οποία είναι πολύ σημαντικά και να σας φέρουν πιο κοντά σε αγαπημένα πρόσωπα. Ενώ αντίθετα οι τοξότες των πρώτων ημερών, δύο μέρες θα προσέχετε και στη συνέχεια θα απολαύσετε το Δία, ο οποίος θα κάνει λίγο τις παρασπονδίες του, αλλά ουσιαστικά θα είναι καλός. Με μία σχέση που μπορεί να είχατε φιλική ή ερωτική, ακόμα τα πράγματα δεν είναι όπως εσείς τα θέλετε. Οι τοξότες μας πρέπει να προσέχουν τα οικογενειακά τους αυτόν τον καιρό και κρυολογήματα, μικροατυχήματα, αν και ο Δίας πάντοτε θα σας σώζει αυτόν τον καιρό, αφού ένα χρόνο θα μείνει στο δικό σας, στο σπίτι του, ας πούμε, έρχεται στο σπίτι του, οπότε και κάτι να γίνει, τον βοηθάει. Η ανάδρομη πορεία του Ερμή μπορεί να καθυστερήσει, παρεξηγήσει κτλ. Αλλά δεν είναι τόσο σοβαρό παρά μόνο αν είναι να αγοράσετε πράγματα από δεύτερο χέρι ή να ξανασκεφτείτε τι έχω να κάνω ώστε να μην κάνω κάποιο λάθος. Οι εγώ καιροί μας έχουν πολλή δουλειά αυτόν τον καιρό. Πολλά πηγαίνουν έλα. Θα ασχοληθείτε με πρόσωπα του περιβάλλοντος. Πολλές μετακινήσεις, πολλές συζητήσεις. Προβληματισμένοι θα είσαστε. Μάλλον θα πρέπει να μην κοινολογήσετε σχέδια που έχετε αυτόν τον καιρό. Μην δώσετε αφορμές για σχόλια, γιατί ο ανάδρομος Ερμής το προηγούμενο από σας ζώδιο θα δημιουργήσει. Ενώ αν είστε γεννημένοι τελευταία μέρα, 18-19 του μηνός, μέχρι το τέλος του μήνα, μην αφήσετε μία διένεξη να πάρει μια οριστική μορφή, γιατί αυτό μάλλον θα σας ζημιώσει. Υδροχόη μου, έφυγε ο Άρης από το ζώδιό σας. Έφυγε, πήγε. Πάει στο καλό. Τον χαιρετήσαμε τον Άρη. Πάει στο καλό και μάλιστα μπαίνει στον τομέα των οικονομικών. Τώρα λοιπόν έχει περάσει η έξαψή σας, μπορεί να είχατε μία φούντωση έτσι. Τώρα έχει περάσει η έξαψή σας και λέτε μεθοδικά, γιατί αυτός ο Άρης είναι πολύ μεθοδικός, θα κυνηγήσω ένα οικονομικό θέμα το οποίο θα είναι σημαντικό. Όχι σήμερα, αύριο βέβαια, την επόμενη εβδομάδα. Φίλοι θα σας βοηθήσουν αυτόν τον καιρό. Είναι μία περίοδος όπου ο Δίας για σας θα είναι πολύ καλός, προς το παρόν αν είστε γεννημένοι οι πρώτες μέρες και όλοι οι άλλοι. Συλλογική δουλειά, φίλοι, κοινωνική ζωή θα είναι ιδιαίτερα ευχάριστη για σας. Θα δείτε και φίλους από τα παλιά από μεθαύριο και μετά, αλλά είναι... Επίσης, αν είστε γεννημένοι τελευταίες μέρες, τώρα που η Αφροδίτη μπήκε σε ορθή φορά, σημαίνει ότι θα έχετε μία καλή περίοδο όπου είτε ένα ταξίδι, είτε ένα οικονομικό, είτε ακόμα και ένα συναισθηματικό θέμα από παλιά ξαναγυρίζει. Προσέξτε λίγο τα έξοδά σας. Τα ψαράκια μας των πρώτων ημερών, αφιερωμένο εξαιρετικά. Πού? Προσέχετε σήμερα. Πού το αφιερώνεις, δεν μας ξέρουν αυτοί που το αφιερώνουν, ξέρουν. Α, εντάξει.
Στο Θεμούλη και το δικό μας. Λοιπόν, προσέχετε σήμερα, είναι λίγο μια επικίνδυνη ημέρα για θέματα που έχουν σχέση και με την προσωπική σας ζωή και γενικά υπάρχει. Και αποφύγετε πάση θυσία νομικά διαδικαστικά θέματα να εμπλακείτε. Αφήστε όλες αυτές τις ημέρες να περάσουν. Είναι καλύτερες οι επόμενες. Ο Δίας θα φέρει επαγγελματική και κοινωνική άνοδο και ανέλυξη. Η νέα σελήνη προηγούμενη σας ευνοεί, σήμερα μόνο αύριο, αφήστε εσείς τον πρώτο ημερών. Οι υπόλοιποι έπονται. Αυτά λοιπόν, ένα καλό μέσα από το Κύριακο, αλλά όχι ήρεμο και ήσυχο όπως βλέπω. Μου κάνει από το πρωί το έλεγα, λέω πώς είναι δυνατόν κάθε 17 Νοέμβρη να είναι οι πλανήτες έτσι και θα δούμε ότι δεν θα είναι μόνο εδώ βεβαίως, δεν θα έχουμε θέματα μόνο εδώ που εντάξει είναι υπαρκτά και τα ξέρουμε, θα δούμε και ένα τον κόσμο θα γίνουν.